Δεν Λέω υπάρχει ότι ο εργαζόμενος δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και είναι νεκρός. Λοιπόν, μιλάμε για ένα νέο εργοδοτικό έγκλημα, λοιπόν. Επιβεβαιώνονται δυστυχώς οι φοβίες που είχαμε, ακριβώς επειδή ο άνθρωπος δεν ακουγόταν, επειδή ήμουν παρόν στο σημείο, και ο Νίκος Σαμπατιέλος, που με ενημέρωσε μόλις τώρα, ο οποίος είναι και επικεφαλής υποψήφιος δήμαρχος της Λαϊκής Συσπήρωσης. Δυστυχώς πρέπει, νομίζω, να καταδικαστεί από όλους μας η ασυδοσία που έχει εδώ ευθύνη και το κράτος κεντρικά, με την αποψήλωση του σώματος επιθεώρησης εργασίας και τη μετατροπή του σε ανεξάρτητη αρχή, που έχει οδηγήσει σε νέες εργοδοτικές αυθαιρεσίες, αλλά και την ευθύνη που έχουν οι δημοτικές και οι περιφερειακές αρχές, οι οποίες πρέπει να κάνουν πιο ουσιαστικούς ελέγχους των υπηρεσιών για τη σωστή εκτέλεση των έργων και πρέπει επιτέλους να διεκδικήσουμε και να μπει νομοθετικό πλαίσιο, έτσι ώστε οι εργασίες να γίνονται με όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Και όχι στο όνομα του κέρδους, ο κάθε εργοδότης να αναλαμβάνει ένα έργο είτε για το Δήμο είτε για την περιφέρεια και να λειτουργεί υπό πλήρες καθεστώς ασυδοσίας. Γιατί δυστυχώς αυτό επιβεβαιώθηκε και σήμερα, όπως έχει επιβεβαιωθεί και στο παρελθόν. Αυτό θέλω να το τονίσω για να ακουστεί και δημόσια εδώ σε όλο το σώμα. Και εκφράζουμε φυσικά τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του, σε όλους τους οικείους του, του ανθρώπου. Και δυστυχώς, αν οι εργαζόμενοι δεν πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και δεν οργανώσουν την πάλη τους για να αντιτάξουν αυτές τις πολιτικές που υποβαθμίζουν ακόμα και τα στοιχειώδη σε κάθε χώρο δουλειάς, δεν θα είναι το τελευταίο περιστατικό. Αυτό το έχουμε τονίσει επανειλημμένως.